Τώρα, εμείς να συνδεθούμε με τον Αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Νίκο Κογιουμτσή. Κύριε Κογιουμτσή, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μαράβελη, καλησπέρα. Λέγαμε όλη αυτή τη βδομάδα για το πώς η ακρίβεια έχει χτυπήσει το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, πώς είναι υπερδιπλάσια η αύξηση στα τρόφιμα από ό,τι είναι ο πληθωρισμός, πώς αυτό έχει αδυνατήσει το πορτοφόλι τους και αυτό έχει επίπτωση και στις εκπτώσεις. Η αγορά κάνει μια μεγάλη προσπάθεια με τις εκπτώσεις, αλλά φαίνεται να κάνει χαμηλές πτήσεις. Ακριβώς. Από τη Δευτέρα που ξεκίνησαν οι χειμερινές εκπτώσεις, δυστυχώς η αγορά είναι υποτονική. Φαίνεται ότι τα χρήματα, κύριε Μαραβελίδη, ξοδεύτηκαν και στην εορταστική περίοδο, αλλά είχαν ήδη ξοδευτεί και από την εποχή της Black Friday, έτσι και της Cyber Monday, οπότε μείναν ελάχιστα χρήματα. Οι υποχρεώσεις είναι πολύ μεγάλες. 1 εκατομμύριο περίπου συμπολίτες μας οφείλουν ουσιαστικά σε παρόχους. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Η ενεργειακή κρίση φαίνεται ήρθε για να μείνει και ουσιαστικά δημιουργεί τρομακτικά προβλήματα τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε νοικοκυριά. Και μάλιστα στις επιχειρήσεις θα έλεγα ότι σε πολλές των περιπτώσεων αποτελεί ένα δεύτερο ενίκιο για την κάθε επιχείρηση. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για μια επιχείρηση που κινείται υποτονικά στην κατανάλωση με ένα κλειστό τραπεζικό σύστημα και να είναι και φορτωμένη με όλες αυτές τις υποχρεώσεις που απορρέουν και από τη δεκαετή κρίση και από την πανδημία αλλά και τώρα από την ακρίβεια. Άρα εκ των πραγμάτων δυσκολεύονται και οι καταναλωτές αλλά και οι επιχειρήσεις. Και αυτό αποτυπώνεται, κύριε Μαραβελίδη, και στις έρευνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, τόσο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, όσο και την πιο πρόσφατη του Ευρωβαρόμετρου. Στη ΔΕ και έρευνα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων φαίνεται ξεκάθαρα ότι το 55% περίπου των επιχειρήσεων πια βρίσκεται σε δεινή θέση και μάλιστα για τα νοικοκυριά το αντίστοιχο 55% φαίνεται ότι δεν μπορεί ή μάλλον έχει μειώσει κατά πολύ ουσιαστικά τα βασικά είδη ανάγκης. Καταλαβαίνετε ο δείχτης αυτός τι σημαίνει για τα νοικοκυριά αλλά και για την οικονομία τους επόμενους μήνες. Να σας ρωτήσω, επειδή μιλάμε για πολλαπλασιασμό των εξόδων των επιχειρήσεων και συγχρόνως για μείωση των εσόδων αφού είναι πεσμένη η αγορά, τι σημαίνει αυτό για τη μέση ελληνική εμπορική επιχείρηση, πώς θα αντέξετε? Αυτό που δίνει ουσιαστικά ανάσες είναι οι κάποιες δόσεις που δίνονται αυτή τη στιγμή με την έννοια ότι υπάρχει αυτό που λέμε μια ρύθμιση 12-24 μήνη. Αυτό δίνει κάποιες ανάσες. Αυτό όμως που θα δώσει βασικές ανάγκες στην επιχείρηση είναι αυτό που ζητάμε, κύριε Μαραβελίδη, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Ουσιαστικά 120 δόσεις στις οποίες βέβαια θα πρέπει να έχει κουρευτεί οτιδήποτε προσαυξίες υπάρχουν. 120 δόσεις και για εφορία και για ταμεία. Ναι, μια ενιαία ρύθμιση για να μην έχουμε ξεχωριστά τη ρύθμιση για εφορία ή ξεχωριστά για ασφαλιστικά ταμεία, ούτως ώστε να μπορούν να δοθούν ανάσες. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι θα εισδέψουν χρήματα και στα δημόσια ταμεία, αλλά θα δοθούν και αναγκαίες ανάσες στην επιχειρηματικότητα. Με τη σειρά της πάλι, βέβαια, θα δώσει ουσιαστικά ανάσες που στην απασχόληση, γιατί φαίνεται ότι η ανεργία αρχίζει και αυξάνεται τον τελευταίο καιρό και αυτό είναι το μεγαλύτερο προβληματικό στοιχείο που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, κύριε Μαραβελίδη. Κύριε Κογιουμτσή, και με αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση στο Δελτίο. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.